Για ασαφείς που λέγονται στις τηλεοράσεις, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης, απαντώντας στην ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Λιανού σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στο έργο κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου στην Κατερίνη, προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ. Ο κ. Λιανός έθεσε το θέμα σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, ζητώντας απαντήσεις από τον Δήμαρχο. Θέλουμε να ενημερωθούν οι δημότες μας και το Σώμα τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν γίνονται εδώ και 8 μήνες εργασίες. Για ποιο λόγο? Ποιοι έχουν ευθυνθεί τα θέματα που έχουν προκύψει? Είμαστε στο παραπέντε και θέλουμε να μάθουμε αν έχετε κάνει ενέργειες ή θα κάνετε από εδώ και μπρος για να μην μείνει ανολοκλήρωτο αυτό το έργο και μετακυλήσει το κόστος του έργου στους δημότες μας. Απαντώντας, ο Δήμαρχος Κατερίνης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς του Δήμου, υπογραμμίζοντας ότι οι εργασίες σταμάτησαν με δική τους πρωτοβουλία και όχι επειδή ήταν υποχρεωμένοι. Στο χώρο εκεί, ο οποίος ανήκει στο Δήμο, για τον οποίο έγινε σύμφωνα με το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο τροποποίηση και είναι χώρος θεάτρου και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως ακριβώς είναι φτιαγμένος με τις συντεταγμένες οι οποίες υπάρχουν. Υπήρχε η θεώρηση όχι μόνο από εμάς, αλλά και γενικότερα και από τους και από το Υπουργείο, ότι όταν κάνεις το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο, η τροποποίηση που επιφέρεις είναι σε ανώτερο επίπεδο, άρα κατησχύει του ρηματοδοτικού σχεδίου. Κάποια στιγμή μια από τις διευθύντρες εδώ της αποκεντρωμένης θεώρησε ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση και στο ρηματοδοτικό. Ξεκινήσαμε την τροποποίηση και εμείς βεβαίως καλή την πίστη ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε. Το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής που έθεσα γενικότερα και θέσαμε. Αν θέλαμε εμείς ξαφνικά τώρα να σταματήσει το κέντρο πολιτισμού και να γίνει σχολείο, έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, να κάνουμε τροποποίηση να γίνει σχολείο, με τροποποίηση του ρηματοδοτικού? Όχι βέβαια, το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο λέει χώρος, θεάτρο και πολιτιστικό. Τώρα, τυπικώς, πιθανόν να βρίσκονται κάποια λατώματα τα οποία θεραπεύονται και οι ιδιώτες οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν τα συμφέροντά τους, καλώς πράττουνε, φτάσαν στα άκρα. Μας πήγαν 2 φορές στο δικαστήριο, χάσαν και τις 2 φορές. Και από εκεί και πέρα εμείς αυτοβούλως σταματήσαμε. Η επιλογή του τρόπου πρόσληψης δρονομένων στα χωριά του Δήμου ήταν ένα θέμα το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έκαναν λόγο για διαδικασίες που δεν τιμούν το Δήμο. Όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε τόσο από τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, Χρήστο Γιαννούλη, Νίκο Μακρύδη και Μπάμπη Παπαδόπουλο, πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι πλέον κοινό μυστικό σε όλους, να προσλαμβάνονται άτομα της αρεσκίας της διοίκησης του Δήμου. Μάλιστα, ο συνδυασμός του κ. Γιαννούλη κατέθεσε πρόταση ώστε αυτή να εφαρμοστεί από την επόμενη χρονιά. Απαντώντας, ο Δήμαρχος επισήμανε μεταξύ άλλων ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι αυτές που προβλέπει ο νόμος.